Κύριε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής και υποψήφιο πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κύριε Καστανίδη, καλημέρα από Μυτιλήνη, μας ακούτε? Καλή σας μέρα, κύριε Αβραάμ. Καλημέρα σε όλους τους πολίτες της Λέσβου. Χαίρομαι που απευθύνομαι στην ακριτική Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την συνέντευξη, αυτή τη μίνι συνέντευξη, για όσο διάστημα μας δίνεται ο χρόνος μέχρι και τις 10. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχετε βγάλει, τη δημοσιοποίηση της υποψηφιότητας, επισημαίνετε ότι στη μεγάλη αυτή παράταξη των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού που άλλαξε την μοίρα της χώρας και των πολιτών της, δεν ταιριάζει η κατήφια ενός ισχνού παρόντος. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτή την δήλωση? Κύριε Αβραάμ, έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή την παράταξη, τη ζω από όταν ήμουν παιδί. Αυτή η παράταξη άλλαξε κυριολεκτικά την ροή της ιστορίας στη χώρα και την μοίρα των Ελλήνων. Ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και αυτή η κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό, στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, μετέπεσε σε μια εκλογική συρρήκνωση, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να πούμε, μετέπεσε σε μια εκλογική συρρήκνωση της τάξης αρχικά του 4,5, φτάσαμε μέχρι το 8% στις τελευταίες εκλογές. Δεν ταιριάζει αυτό στη δημοκρατική παράταξη. Και δεν το λέω για συναισθηματικούς λόγους. Προφανώς υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι. Αλλά το λέω γιατί υπάρχει μια βαθύτατη ιστορική αλήθεια που νομίζω ότι την κατανοούν όλοι οι Έλληνες που διαθέτουν τουλάχιστον ιστορική μνήμη. Οπότε η χώρα πήγε μπροστά. Ευημέρισαν οι Έλληνες και ήταν και συναντήσαμε δημιουργικές μέρες, ζήσαμε δημιουργικές μέρες. Αυτό οφειλόταν γιατί στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας βρισκόταν το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη. Και χρειάζεται, όχι για λόγους ιστορικής μνήμης, αλλά για μια υπόσχεση μέλλοντος, να ξαναδώσουμε την ευκαιρία στη χώρα να κάνει βήματα προς τα μπρος. Τώρα είναι στάσιμη. Έχει περάσει από χρεοκοπία στην οποία την οδήγησε η περίοδος 4-9 του κυρίου Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι εγώ. Και κινδυνεύει, θέλω να προειδεάσω τους Έλληνες πολίτες, με δεύτερη χρεοκοπία εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη, αν θέλετε μετά σε αυτό επανέρχομαι. Λοιπόν, χρειάζεται να ξαναβρει το βηματισμό της στο μέλλον η χώρα. Να ξαναγίνει μια δημιουργική δύναμη και ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες όχι να αιμορραγούν με νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά να ζουν εδώ και να δημιουργούν. Λοιπόν, αυτό όμως θα γίνει αν ξαναγίνει μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Να σας ρωτήσω και το εξής. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς, αν μου επιτρέπετε μια φράση, κύριε Αβραάμ, και είμαι στη διάθεσή σας, και γι' αυτό ακριβώς επισημαίνω ότι δεν αρκούμε σε ένα ισχνό παρόν που προκαλεί μελαγχολία. Θέλω να βοηθήσω να ξαναγίνει η παράταξή μου μια μεγάλη παράταξη που θα οδηγήσει σε καλύτερο μέλλον την ίδια τη χώρα. Να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σημερινό πολιτικό σκηνικό, έτσι, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, με πρόεδρο τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, καλύπτοντας το χώρο της κεντροδεξιάς από τη μια μεριά, της φιλελεύθερης παράταξης, λεγόμενης, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως θέλει, τοποθετείται και το σχολιάζει το σχετικό, και από την άλλη το κομμάτι της κεντροαριστεράς, αριστεράς, εν πάση περιπτώσει, που έχει καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι υπάρχει, όσο και να είναι δύσκολη η διατύπωση, υπάρχει λόγος ύπαρξης του Κινήματος Αλλαγής στο παρόν πολιτικό σκηνικό? Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Αβραάμ, αλλά για να δούμε λίγο κάτι. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ όρους της πολιτικής χωροταξίας. Χρησιμοποιώ όρους ιδεολογικούς, αν κάποιος πιστεύει σε δεξιές συντηρητικές απόψεις ή πιστεύει σε στις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού ή πιστεύει στις ιδέες που εκπηγάζουν από τις παλιές κομμουνιστικές θεωρίες όπως συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά ακόμη και έτσι που το θέτεται κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, θα μπορούσα να απαντήσω στην πρόκλησή σας λέγοντας τα εξής πράγματα. Κέντρο δεξιά, δεν ήξερα ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι κέντρο δεξιά. Είχα την εντύπωση ότι στο κόμμα του συμμετέχουν οι γνήσιοι εκπρόσωποι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, από τον κύριο Πλεύρη μέχρι τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, με ενδιάμεση στάση. Εάν οι εκπρόσωποι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι οι εκπρόσωποι του κέντρου δεξιού ρεύματος, τότε έχει αλλοιωθεί η σημασία των λέξεων και θα πρέπει να ξανανοίξουμε τα λεξικά μας για να προσδιορίσουμε ή κατά το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε η σημασία των λέξεων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και επίσης, το να σε καθιστά κάποιον
κέντρο δεξιό ή, για να το πω διαφορετικά, μια φιλελεύθερη παράταξη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από την πολιτική σου πράξη, κάτι που δεν ξέρει ο πολίτης της Λέσβοδος και πολλοί Έλληνες, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, είναι αποφασισμένα να μην δώσουν ποτέ στη δημοσιότητα ενοχλητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί στηρίζουν μέχρι τέλους, είναι ότι αυτό που αποκαλέσατε, κύριε Αβραάμ, κόμμα των... που είναι στον... στην τροχιά, στην ιδεολογική τροχιά του φιλελευθερισμού, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι αυτό που πριν από μερικούς μήνες έκανε ό,τι δεν έκαναν ούτε οι προηγούμενες ηγεσίες της δεξιάς. Την ώρα που έλυγαν οι θητείες δύο ανεξαρτήτων αργών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που όπως ξέρετε είναι η μεγάλη τομή που έγινε το 1994 από τον Αναστάση Πεπονή. Την ώρα λοιπόν που έλυγε η θητεία της ηγεσίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και η θητεία της ηγεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δημιούργησα εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Την ώρα λοιπόν που έλυγαν οι θητείες των δύο ανεξαρτήτων αρχών, κατέθεσε νύχτα τροπολογία, αλλάζοντας τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας για να τοποθετήσει σε ανεξάρτητη αρχή τους δικούς της επικεφαλής. Αυτό δεν το έκανε ούτε ο Καραμαλής στο Σαμαράς. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλελεύθερη παράταξη που κυβερνάει. Και θα μπορούσε να είναι μακρύς ο κατάλογος. Για να δούμε τώρα η κεντροαριστερά. Χρησιμοποιώ πάλι τον όρο πολιτικής χωροταξίας που χρησιμοποιήσατε και εσείς. Τι σχέση έχει με την κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν διαβάσει κανείς τα ιδεολογικά κείμενα και τα ιδρυτικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι πιστεύουν στις λεγόμενες κομμουνιστογενείς θεωρίες. Εάν δεν κοιτάξει κανείς τις ιστορικές αναφορές και αναγωγές που κάνουν, είναι πάντοτε δικαίωμά τους προς την πλευρά της σύγκρουσης. Ήταν ενάντια στο Βενιζέλο, αν δείτε τα κείμενά τους, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήταν ενάντια στον Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα ξαφνικά τον θυμήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Μίλησαν στη διάρκεια της κρίσης για τα μνημόνια που φέραν την κρίση, και όχι ότι η κρίση έφερε τα μνημόνια. Απέκρυψαν τις ευθύνες, Καραμαλή. Έκαναν ένα δημοψήφισμα στο οποίο απεφάνθη το 62% του ελληνικού λαού όχι, και το μετέτρεψαν σε μία νύχτα ναι. Λοιπόν, τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με την κεντροαριστερά? Άρα λοιπόν δεν είναι ότι κατέλαβαν κάποιοι κάποιον χώρο. Οι ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας που φαίνεται δειλά-δειλά να επανέρχονται στην Ευρώπη, θέλουν τους αυθεντικούς τους ιδέες αυτές εκπροσώπους. Και αυθεντικός εκπρόσωπος δεν είναι ο κύριος Πολάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, η ελληνική σοσιαλδημοκρατία, το κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού ήταν το ΠΑΣΟΚ, υπέστη σοβαρότατα πλήγματα και τραύματα στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης. Κατά την άποψή μου, εν πολλής και άδικα, έγιναν και σοβαρά λάθη στην πολιτική διαχείριση της κρίσης, τα οποία τα πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ, με κορυφαίο λάθος τη συνεργασία το 12 με τη δεξιά. Αλλά υπάρχει και άδικη κρίση. Είναι λοιπόν ένας πληγωμένος χώρος, ο οποίος όμως είναι ο μόνος που είναι εκπρόσωπος των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Είναι ο μόνος που διαθέτει ακόμη και τώρα στο φτωχό 8% την καλύτερη ποιότητα στελεχών. Και είναι ο μόνος που μπορεί να ξανασυνθέσει τα όνειρα και τις ελπίδες των Ελλήνων, οδηγώντας τη χώρα σε μια διαφορετική τροχιά. Εσείς πιστεύετε, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, στην αυτόνομη πορεία του κινήματος αλλαγής, με δεδομένο όμως ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα υπάρξει, σε περίπτωση εκλογής σας ως πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, θα υπάρξει κάποια, έχετε τη διάθεση να υπάρξει κάποια προγραμματική συμφωνία με κάποια από τα δύο κόμματα, ή αυτό θα το δείτε μετά τις εκλογές? Ναι. Στη δημόσια συζήτηση πολλές φορές μου θέτουν ερωτήματα που είναι δεύτερης και τρίτης σημασίας. Τι θα γίνει, πότε θα γίνουν οι εκλογές οι εσωκομματικές, τι θα γίνει στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο, τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές? Και η χώρα πλήττεται από προβλήματα και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πώς θα ανασυνθέσουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, πώς θα κάνουμε βαθύτερη τη δημοκρατία, πώς θα επαναφέρουμε τις ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης για να μην υπάρχει τέτοια μεγάλη ανισότητα φτώχειας και πλούτου. Λες και η Ελλάδα τάλισε όλα αυτά τα προβλήματα και το θέμα μας είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Λοιπόν, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Όταν κανείς θέτει τα ερωτήματα πιθανής συνεργασίας, τα θέτει στη βάση των μαθηματικών αποτελεσμάτων, των εκλογικών αριθμών. Τι νόημα έχει μια συζήτηση για τις συνεργασίες μεταξύ διαφόρων? Θα σας πω τώρα τι εννοώ σε λίγο μεταξύ διαφόρων.
Τι νόημα έχουν οι συνεργασίες αν οι αριθμοί δεν το επιτρέπουν? Διότι μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, σας το λέω από τώρα, δεν θα υπάρξει, διότι υπηρετούμε διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους και ιδεολογικούς κόσμους. Θα με ρούσατε να με ρωτήσετε, και εδώ προκύπτει το θέμα των αριθμών, θα μπορούσε να είναι μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, πρέπει να προκύπτουν πρώτα απ' όλα οι αριθμοί για να το απαντήσεις αυτό. Αλλά δεύτερο και το σπουδαιότερο, ας λύσουν το πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας οι δύο μεγάλοι πατριωτικοί χώροι, σε εισαγωγικά η λέξη, η δεξιά και η αριστερά, το λύσουν. Το 2012 βασανίστηκε ένας ολόκληρος χώρος. Το 2010, όταν σώζαμε τη χώρα, βρισκόταν ο κύριος Σαμαράς στα Ζάπια και έλεγε δεν υπογράφει το έγκλημα για να έρθει να υπογράψει ξανά τις ίδιες πολιτικές. Ο κύριος Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια. Μέσα σε ένα καθεστώς απίστευτης δημοκοπίας χτύπησαν έναν χώρο. Λοιπόν, και το 2012, εκεί που ήταν φανατικοί αντίπαλοι, έτσι φαινόταν το Πασόκ και ο κύριος Σαμαράς, και έκαναν κυβέρνηση. Λοιπόν, εντάξει, ας κάνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, έκανε με τον κύριο Καμένο, ας κάνει και με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν θα θέτετε σε εμάς τέτοια ερωτήματα. Γιατί για να μπορέσει να απαντήσει κανείς, σας λέω ότι στο ιδεολογικό επίπεδο είμαστε εντελώς διαφορετικοί κόσμοι με τη δεξιά, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πρόσθετα και μία πινελιά ακόμη. Αν σας έλεγα, κύριε Αβραάμ, ότι είσαστε Γερμανοτσολιάς και αμέσως μετά σας ζητούσα συνεργασία, θα έπρεπε να ντρέπομαι, γιατί ζητάω τη συνεργασία με ένα Γερμανοτσολιά. Ωστόσο, ο χώρος που πρεσβεύεται, ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, θα λέγαμε ότι έχει περισσότερα προγραμματικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με την Νέα Δημοκρατία. Το αποκλείεται δηλαδή σε μια περίπτωση τέτοιου είδους συνεργασίας. Μιλάω για προγραμματική συμφωνία και όχι μοίρασμα θέσεων, γιατί καταλαβαίνω ότι τοποθετήσετε ιδεολογικά και πολύ σωστά και καλά κάνετε. Κάτι το οποίο προφανώς το αφήσαμε να φύγει. Στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε πρωτοβουλίες που συνιστούσαν μεγάλη σύγκρουση απέναντι στην τότε κυβέρνηση. Θέλετε να σας θυμίσω ότι είχε πει τον Παπανδρέου ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή Πινοσέτ? Και υπήρξαν και ενθλοχώρησαν πολλές ιστορικές παρεξηγήσεις. Όταν πρέπει να κάνουμε μια προγραμματική συζήτηση και να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση, πρέπει να υπάρχει μεταξύ των συνομιλητών το στοιχειώδες αίσθημα εμπιστοσύνης, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να συνομιλήσετε για μια προγραμματική σύγκληση, κύριε Αβραάμ, με κάποιον ή μεταξύ αυτών που δεν εμπιστεύεται το ένα στον άλλον? Διότι είναι προφανές ότι υπήρξαν συγκρούσεις που δημιούργησαν ένα κενό, μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Αν δεν αναθεωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ σε τίποτα. Διότι θα σας το θέσω και αλλιώς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έλεγε ποτέ την παραμικρή κουβέντα για την αριστερά. Ποτέ. Την παραμικρή κακή κουβέντα για την αριστερά. Ακόμη και όταν τον παρέπεμψαν στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποτέ δεν είπε κακιά κουβέντα. Αλλά τότε όμως υπήρχε ένας Λεωνίδας Κύρκος και ένας Χαρίλας Φλωράκης που ανέλαβαν την ευθύνη μετά και έκαναν σοβαρή αυτοκριτική λέγοντας ότι κάναμε λάθος. Εγώ λοιπόν γνώρισα μια αριστερά των αγώνων και της ευπρέπειας, που μπορούσε να συνομιλεί μαζί σου γιατί αποδεχόταν για τα λάθη της. Μέχρι να ξανασυναντήσω αυτή την αριστερά, κανείς ας μη μου κάνει ερωτήματα του τύπου αν θα συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Σε περίπτωση που δεν περάσατε εσείς στο δεύτερο γύρο, υπάρχει κάποια πρόθεση, διάθεση στήριξης κάποιου άλλου υποψηφίου? Όχι. Οι πολίτες έχουν τα κριτήρια τους και επιλέγουν. Αν εγώ εμπιστεύομαι τον Αβραάμ, δεν σημαίνει ότι επειδή εμπιστεύομαι τον Αβραάμ και ο Αβραάμ θα μου δώσει εντολή, θα εμπιστευθώ κάποιον τρίτον. Λοιπόν, έχουν κριτήρια οι πολίτες και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας έναν πολίτη, ο οποίος, εδώ πολίτη της Λέσβου, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές, στις εσωκομματικές εκλογές 5 Δεκεμβρίου, τι θα του λέγατε? Θα του έλεγα ότι αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να εγερθούν όλοι από την σιωπή του σπιτιού, του χωραφιού ή του γραφείου. Δεν υπάρχει χώρος για αποχή. Ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι μεγάλη η ροή των πολιτών και στη Λέσβο που θα ψηφίσουν. Και να θυμούνται ότι όταν ψηφίζει λίγος κόσμος, το αποτέλεσμα το κρίνουν οι οργανωμένοι μηχανισμοί. Όταν ψηφίζει πολλοί κόσμος, πολλοί πολίτες, το αποτέλεσμα το καθορίζει η κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, την αγάπη μου σε όλους τους πολίτες της Λέσβου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.